Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου δημοσιογράφο, τον Γιώργο τον Καπόπουλο. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Προαναγγελθείς από καιρό, η χερσαία εισβολή στο Λίβανο άρχισε. Είναι περιορισμένη μέχρι στιγμής, Γιώργο, όμως. Αυτή την εικόνα έχουμε. Ναι. Υπάρχουν χάρτες που δείχνουν ότι το έδαφος που θέλουν να καταλάβουν οι Ισραηλινοί είναι το 1/4 του εδάφους που είχαν καταλάβει στις εισβολές του 1982 και του 2006. Μάλιστα. Κοίταξε, είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Όχι επιχειρησιακής, γιατί είναι συντριπτική η υπεροχή του Ισραήλ. Από άποψη πολιτική, από άποψη στρατηγική, ποια είναι η επόμενη μέρα στο Λίβανο? Θα αποκατασταθεί η κυριαρχία του Λιβάνου ή θα υπάρξει μια δυναμική ανοκράνεια? Το βλέπω δύσκολο να υπάρχει διεθνή συμφωνία γύρω από αυτό το θέμα. Τι θα κάνουν στο Λίβανο οι Ισραηλινοί? Δεν είναι σαν τη Γάζα που είναι στρατόπεδα προσφύγων οι οποίοι θα ξαναγίνουν πρόσφυγες. Είναι μια περιοχή του Λιβάνου όπου ζουν οι μουσουλμάνοι Σιήτες, γι' αυτό και η επιρροή της Χεζμπολά, και η οποία την επόμενη μέρα της Ισραηλινής εισβολής θα τεθούν πάλι σε υποκρίση η ενότητα του Λιβάνου τα μισά χρόνια της ιστορίας του, οποίου ήταν εμφύλιος πόλεμος. Δεν είναι απλά πράγματα. Αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι Ισραηλινοί, νομίζω, είναι να... όχι κατά ανάγκη να φέρουν σε πολεμική σύγκρουση τις Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, γιατί και να το θέλουν που το θέλουν δεν μπορούν να το κάνουν, αλλά να δημιουργήσουν μια αίσθηση περαιτέρω απομόνωσης και πολιορκίας του Ιράν από τη Δύση. Κάτι που και αυτό δεν θα γίνει χωρίς διστροπία των Αμερικανών. Θα θυμόμαστε όλοι το 2015 ο Νετανιάχου πρωθυπουργός του Ισραήλ και τότε ήταν σε ιδιωτική επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζήτησε να γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο από τον Ομπάμα και έφαγε πόρτα, που λέμε στην Ελλάδα. Γιατί το Ισραήλ είχε σκεφτεί πώς να βραχυκυκλώσει την προσέγγιση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτείων που είχε αρχίσει το 2013 και που προέκυψε στη γνωστή συνθήκη για τα πυρηνικά όπλα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μια συμφωνία που την κατήρησε ο Τραμπ το 2018. Δηλαδή, πέραν του Νοτιού Λιβάνου και πέραν της Γάζας και της Δυτικής Όχθης, το υπαριθμόν μία σκέψη των Αμερικανών και των Ισραηλινών είναι το Ιράν. Γιατί το Ιράν έχει επιρροή μέσω των Σιητών στο Ιράκ, στη Συρία, στο Λίβανο, στη Μιεμένη, γιατί όποιος κρατάει το κλειδί αυτών των περιοχών κρατάει και το κλειδί της περιφερειακής σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Με ή χωρίς πυρηνικά, με ή χωρίς τη Χεζμπολά να είναι δίπλα στα σύνορά του, το Ισραήλ έχει πρόβλημα με το Ιράν. Άρα εσύ βλέπεις ή εκτιμάς ότι στο επόμενο διάστημα ή σε χρόνο που θα κρίνει το Ιράν μπορεί να εμπλακεί άμεσα? Όχι. Όχι. Το Ιράν έχει δώσει όλα τα δείγματα από τις αρχές του χρόνου ότι δεν θέλει κλιμάκωση της... Απλώς μέσω, με διάφορους βραχίων συμμετέχει. Το πρόβλημα με τις ελεγχόμενες κρίσεις είναι ότι καμιά φορά γίνονται ανεξέλεγκτες. Διότι δεν παίζεις άσκηση επί χάρτου στα γραφεία ενός επιτελείου. Είναι ζωντανός υπαρκτός πόλεμος. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Το Νοέμβριο θα έχουμε τις εκλογές στην Αμερική. Εάν βγει ο Τραμπ, λέω ένα σενάριο, θα αλλάξει κάτι με τον πόλεμο αυτόν? Όχι. Αντίθετα, θα είναι η στήριξη στους Ισραηλινούς πολύ μεγαλύτερη. Πολύ μεγαλύτερη. Οι Ισραηλινοί έχουν να διαλέξουν στην διστακτική και έως σιωπηρή πολλές φορές στήριξη του Μπάιντεν και στην χωρίς φραγμούς συνενοχή του Τραμπ. Μάλιστα. Άρα και αυτό το σχέδιο που υπάρχει, που υπήρχε μάλλον, για τις 21 ημέρες ανακοχής που είπα και Γαλλία, θεωρείς ότι μπήκε στο ντουλάπι και μας τελείωσε ή μπορεί να επανέλθει? Από ό,τι φαίνεται μάλλον μπήκε στο ντουλάπι. Μπήκε στο ντουλάπι. Άρα ο Νετανιάχου μέχρι πού θα τη φτάσει στην ιστορία, με το Λίβανο εννοώ τώρα? Ο Νετανιάχου είναι ένας πρωθυπουργός που ξέρει πολύ καλά ότι μόλις φύγει από το αξίωμά του κινδυνεύει να πάει φυλακή. Είναι οι καταδίκες του για προμήθειες και για σκάνδαλα κατάχρησης εξουσίας. Ναι. Θα σου έλεγα ότι όσο μπορεί
και 5 λεπτά να μπορεί να παρατείνει τη θητεία του. Θα το κρατήσει όσο μπορεί, όσο μπορεί. Γιατί έχει θέματα δικά του, λες, και μετά. Και στο Ισραήλ δεν αστείευονται. Σου θυμίζω ότι ο Ολμέρτ, που ήταν πρωθυπουργός 6 χρόνια, πήγε φυλακή για προμήθειες, και ότι ο πρώην πρόεδρος του Ισραήλ, ο κύριος Κατσάβ, πήγε φυλακή γιατί για επικίνδυνη σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος της γραμματέας. Μάλιστα. Την Τουρκία πώς τη βλέπεις όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται? Η Τουρκία είναι... τη βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη φάση της ιστορίας της, η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ήταν η φάση που προσπαθούσε να εξισορροπήσει προσεγγίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτείων στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή έρχεται η μετωπική σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν, με την Τουρκία να αδυνατεί να βρει μια φόρμουλα που θα διστερήσει το κύρος στη Μέση Ανατολή, αλλά και ταυτόχρονα δεν θα την οδηγήσει σε νέα ρήξη με την Ουάσιγκτον. Μάλιστα. Δεν μπορείς να θες να είσαι δηλαδή ο αρχηγός των Σουνιτών, μουσουλμάνων στην περιοχή, και να μην λες τίποτα για τον εισεβάρος του Νετανιάχου. Μάλιστα. Τώρα, με βάση όλα όσα μας είπες και την ανάλυση που μας έκανες, Γιώργο, όπως δρομολογούνται τα πράγματα, βλέπεις κάποια στιγμή να έχουμε μια νέα Μέση Ανατολή, να σταματήσει λέει, ο πόλεμος, να νέες ισορροπίες? Έχουμε ένα χαρακτηριστικό ότι οι μεσαίες δυνάμεις της περιοχής, δηλαδή η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Αίγυπτος και η Τουρκία, είναι κράτη που πλέον δεν είναι θεατές των αντιπαραθέσεων των μεγάλων δυνάμεων, αλλά είναι πρωταγωνιστές σε ένα παιχνίδι αναζήτησης νέων ισορροπιών. Μέχρι στιγμής, 2 χώρες της περιοχής έχουν πυρηνικά όπλα. Μάλλον μία χώρα έχει πυρηνικά όπλα, το Ισραήλ, από το 1966, με την επίσημη θέση της χώρας αυτής είναι να λέει ότι ούτε το διαψεύδουμε, ούτε το δεχόμαστε. Είναι φανερό ότι έχει πυρηνικό εξοπλισμό και η Τεχεράνη βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη δυνατότητα απόκτησης πυρηνικού προστασίου. Όπως καταλαβαίνεις, Φίλιππε, αν αποκτήσει πυρηνικά η Τεχεράνη και αν το Ισραήλ επιβεβαιώσει που δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει την κατοχή πυρηνικών όπλων, τότε δυνάμεις σαν την Τουρκία και σαν την Αίγυπτο δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα χέρια. Δηλαδή η χειραφέτηση της Μέσης Ανατολής με τον ασύνταχτο τρόπο που γίνεται θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση. Μάλιστα. Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο τον Καπόπουλο, τον συναδελφό μου δημοσιογράφο.